Αποφασισμένος να δώσει μέχρι τέλους τη μάχη, παρά το γεγονός ότι η Χίλαρη Κλίντον έχει αναδειχθεί η πρώτη γυναίκα υποψήφια για τη θέση του Προέδρου στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Μπέρνι Σάντερς. Παρότι τον χωρίζει μεγάλη απόσταση από την Κλίντον σε αριθμό εκλεκτόρων, φαίνεται ότι θα παραμείνει στον αγώνα μέχρι το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος τον Ιούλιο. Θα παλέψουμε σκληρά για να κερδίσουμε τις προκριματικές στην Washington DC και μετά θα συνεχίσουμε τον αγώνα για κοινωνική, οικονομική, διαφυλετική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη στη Φιλαδέλφια και την Πενσιλβένια. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα συνεχάρει τηλεφωνικά τη Χίλαρη Κλίντον και τον Μπέρνι Σάντερς. Ο Σάντερς μάλιστα θα γίνει δεκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες οικογένειες.